Μαξίμου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της 9. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που βρεθήκατε κοντά μας και κάνατε ακρόαση και μας ακούσατε. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια και χαρά. Ελλάδας 9. Διεθνής ώρα UTC 7. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι το δελτίο ειδήσεων από την πατρίδα στις 9. Στο μικρόφωνο η Μαρία Καραγιαννάκη. Μακραίνει η λίστα των νεκρών προσφύγων στα νερά του Αιγαίου. Ένα παιδί ανασύρθηκε νεκρό σε νέο ναυάγιο τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή Ψαλίδη, ανοιχτά της ΚΟ. Οι λιμενικοί κατάφεραν να διασώσουν 14 πρόσφυγες, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 4 αγνωμένων, μεταξύ τους ένα ακόμη παιδί. Συνελήφθη ο διακινητής. Τη Λέσβο επισκέπτονται σήμερα ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε διπλό μήνυμα από τη μία για τις παράλογες απαιτήσεις των θεσμών και από την άλλη για την αλληλεγγύη που δείχνει η χώρα στο προσφυγικό και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες. Υπέρ της χαλάρωσης του Συμφώνου Σταθερότητας για την Ελλάδα τάχθηκε ο Μάρτιν Σούλτς.